Charkoftaki, είμαι δημοσιογράφος στο Capital.gr. Βρισκόμαστε στην αίθουσα Απόλλων στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και είμαι σίγουρη ότι το θέμα που θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτού του session θα σας κεντρήσει το ενδιαφέρον. Με τους εκλεκτούς ομιλητές μας θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και να ρίξουμε φως στις πτυχές του οικονομικού αλφαβητισμού. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα ευθύς αμέσως να τους καλωσορίσω. Να καλωσορίσω τον κύριο Παναγιώτη Πολύδωρο, Country Manager της Mastercard. Καλημέρα κύριε Πολύδωρε. Τον κύριο Μάρκο Βερέμι, επικεφαλής της Upstream και partner του Venture Capital BigPi. Καλημέρα σας. Και την κυρία Μαρία Λυκίδου, Head of Program Development και Communication της ERGO.Academy. Πρωτού λοιπόν ξεκινήσω με αυτό το κύκλο των ερωτήσεων, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένες λέξεις, όπως για παράδειγμα δανεισμός, επιτόκια, προϋπολογισμός, πληθωρισμός. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πόσοι από όλους εμάς γνωρίζουμε πραγματικά την ακριβή σημασία αυτών των κατά τα άλλα, θα έλεγα, καθημερινών λέξεων? Μπορεί να μας τρομάζουν βέβαια τις περισσότερες φορές. Και ποια σημασία αυτές έχουν στο να λαμβάνουμε σωστές αποφάσεις σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών μας και πώς αυτή η γνώση μπορεί να μας βοηθήσει και στην τσέπη μας, κατά βάση. Πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε σωστά τα οικονομικά μας. Έτσι λοιπόν, περνάω κατευθείαν στον κύριο Πολύδωρο και θα ήθελα να τον ρωτήσω ποια είναι η σημασία του οικονομικού αλφαβητισμού και πώς οι Έλληνες παίρνουν τελικά αποφάσεις σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών τους. Καλημέρα. Να προσπαθήσουμε να το ορίσουμε καταρχήν. Και να προσπαθήσω να παντρέψω διαφορετικούς ορισμούς. Ο οικονομικός αλφαβητισμός, μάλλον λοιπόν, είναι ο συνδυασμός των γνώσεων, των συμπεριφορών και της τάσης που έχουμε έτσι ώστε να μπορούμε να παίρνουμε εμπεριστατωμένες και ορθά στοιχειοθετημένες οικονομικές αποφάσεις. Με απλά λόγια, είναι η ικανότητα να μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι και πώς λειτουργεί το χρήμα. Και αναπόφευκτα συνδέεται και με την οικονομική ευημερία. Διότι όταν είσαι οικονομικά εγγράμματος, έχεις την ικανότητα να παίρνεις ορθές οικονομικές αποφάσεις, να διαχειρίζεσαι καλύτερα τα έξοδά σου και μάλλον να είσαι και πιο ανθεκτικός στους κύκλους που κάνει η οικονομία. Βέβαια να πω, ο οικονομικός αλφαβητισμός σαν έννοια, μάλλον δεν έχει την προβολή που του πρέπει. Και ισχύει αυτό. Ισχύει. Δεν το γνωρίζουμε όλοι αυτό τον ορισμό. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεις και είμαστε σε μία αίθουσα και είναι μειωμένη η προσέλευση σε σχέση με το προηγούμενο πάνελ. Βέβαια, αν το πλαίσιο ποιο είναι, στην Ελλάδα ειδικότερα, έχουμε περάσει μία δεκαετή οικονομική κρίση, στην οποία κληθήκαμε μάλιστα να πάρουμε πολύ σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον μας, αποφάσεις που βασίζονταν σε οικονομικά κριτήρια, μεταξύ άλλων. Έχουμε έναν πληθωρισμό που μαστίζει. Έχουμε τους πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίοι και αυτοί καλούνται να πάρουν αποφάσεις σημαντικές για το μέλλον τους που βασίζονται σε οικονομικά κριτήρια. Έχουμε fintechs, οι οποίες μπαίνουν καθημερινά στη ζωή μας και κάνουν την πρόσβαση στην πίστοση αρκετά ευκολότερη. Πλέον με το Buy Now, Pay Later μπορείς να αποφύγεις ή τέλος πάντων να έχεις πρόσβαση ευκολότερα σε μια πιστοληπτική γραμμή χωρίς να περάσεις τους διάφορους ελέγχους. Έχουμε τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός μαστίζει στη χώρα μας. Έτσι, πριν από λίγους μήνες ήταν στο 10%. Και κάθε μέρα τον ακούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επομένως, σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι Έλληνες, κύριε Πολύδωρε, σε ό,τι αφορά αυτή τη γνώση, τα γνωρίζουμε και σε σχέση με τις άλλες χώρες? Η αλήθεια είναι μπορούμε να κάνουμε πολλές υποθέσεις. Εμείς προσπαθήσαμε λίγο να το δομήσουμε αυτό σαν απάντηση και σαν προσέγγιση. Η πιο πρόσφατη έρευνα που αποτυπώνει το επίπεδο είναι η έρευνα του ΟΣΑ. Ήταν μια έρευνα σε 26 χώρες, 3 υπήρους, την Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική και έγινε το 2020. Δεν συμπεριλαμβανόταν η Ελλάδα μέσα σε αυτή την έρευνα. Οπότε εμείς αυτό που κάναμε ήταν πήραμε τον σκελετό των ερωτήσεων, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης με τις υπόλοιπες χώρες για να δούμε πού βρισκόμαστε σε απόλυτο μέγεθος. Προσαρμόσαμε κάποιες αυτές τις ερωτήσεις στην ελληνική πραγματικότητα για να γίνουν λίγο πιο σχετικές και τις εμπλουτίσαμε έτσι ώστε να δούμε το ζήτημα λίγο πιο συνολικά. Τα αποτελέσματα τώρα, και θα πω συνοπτικά έτσι 2-3 που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Αυτά που σας έκαναν εντύπωση. Αυτά που μου κέρδισαν το ενδιαφέρον. Πού βρισκόμαστε καταρχήν, σε επίπεδο οικονομικού εγγραμματισμού?
σκοράρουμε χαμηλά σε σχέση με το επιθυμητό επίπεδο. 11,7 στα 21. Αυτό, επίσης, έχει έναν αντίκτυπο στην οικονομική ευημερία. Εκεί σκοράρουμε 8 στα 20. Είμαστε ιδιαίτερα χαμηλά. Δεν είναι ο μόνος λόγος ο οικονομικός αλφαβητισμός, αλλά είναι μέρος του προβλήματος ο οικονομικός αλφαβητισμός. Από πού προέρχεται αυτό το χαμηλό σκορ? Προέρχεται κυρίως από τη γνώση. Η γνώση είναι το πιο αδύνατο μας σημείο. Φαίνεται ότι δεν κατανοούμε βασικές οικονομικές έννοιες οι οποίες παίζουν ρόλο στη ζωή μας. 1,7 στα 8 ήταν το σκορ μας στο πεδίο της γνώσης του οικονομικού αλφαβητισμού. Και ένα ιδιαίτερο σημείο είναι ότι η βαθμολογία είναι χαμηλότερη για το ηλικιακό τμήμα 16 με 22. Άρα για αυτούς τους πολίτες του αύριο, και να μοιραστώ ένα ποσοστό, το 61% των νέων που ερωτήθηκαν στο πικ του πληθωρισμού, που έπαιζε κάθε μέρα στις ειδήσεις, τι είναι ο πληθωρισμός, το 61% δεν ήξερε από αυτή την ηλικιακή κατηγορία να απαντήσει. Εκεί που τα πάμε λίγο καλύτερα και είμαστε κοντά στους μέσους όρους, είναι σε επίπεδο συμπεριφοράς και σε επίπεδο στάσης. Και φαίνεται ότι μετά από 10 χρόνια βάναυσης οικονομικής χρήσης, περιορισμών και περικοπής του καταναλωτικού εισοδήματος, έχουμε γίνει αρκετά συντηρητικοί. Το 71% των ερωτηθέντων αυτής της έρευνας απάντησαν ότι ζυγίζουν κάθε έξοδό τους πάρα πολύ προσεκτικά. Το 71%. Βέβαια, ταυτόχρονα να πω ότι περίπου η μισή από εμάς, από αυτούς που ρωτήθηκαν, δεν ήξεραν και δεν γνώριζαν τι είναι πρόγραμμα πιστότητα σε τράπεζες. Άρα είμαστε προσεκτικοί, αλλά ταυτόχρονα δεν εκμεταλλευόμαστε τα εργαλεία και τις πηγές που έχουμε, έτσι ώστε να αυξήσουμε λίγο το εισόδημά μας. Επομένως, εγώ θα κρατήσω αυτό το νούμερο, το πολύ χαμηλό, το 1,7 στα 8, και δεν μπορώ να καταλάβω, ειδικότερα σε μια εποχή που ζούμε τόσο τις πληροφόρεις που ο καθένας μπορεί να γκουγκλάρει και να μάθει τι είναι το κάθε τι, μάλλον έχουμε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο σε αυτό το κομμάτι. Και θα περάσω στον κύριο Βερέμη, επειδή γνωρίζετε όσο λίγη το εγχώριο οικοσύστημα νεοφυείς επιχειρηματικότητας και έχετε έρθει όλα αυτά τα χρόνια σε επαφή με νέους οι οποίοι θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους στο επιχειρήν. Εσείς βλέπετε αυτό το χαμηλό ποσοστό σε επίπεδο γνώσης για οικονομικούς όρους στους νέους επιχειρηματίες? Ναι, νομίζω ότι το σημαντικό πράγμα είναι ότι, είπες, θα μπορούσε κανείς να γκουγκλάρει. Δεν είναι κάτι το οποίο προσφέρεται για να γκουγκλάρεις. Δηλαδή, η οικονομική οργάνωση ενός ανθρώπου είναι λίγο σαν την προσωπική συγκρότηση ενός ανθρώπου. Και αυτό το φτιάχνει κανείς πάρα πολύ νωρίς στη ζωή του, πάρα πολύ νωρίς. Γι' αυτό και εμείς τουλάχιστον έχουμε καταλήξει και κάνουμε τη δουλειά με το Junior Achievement, ότι αν αυτό δεν μπει στα σχολεία, δηλαδή αν δεν αρχίσει πάρα πολύ νωρίς στη ζωή ενός ανθρώπου η έννοια του οικονομικού προγραμματισμού, δεν είναι κάτι που είναι εύκολο να γίνει μετά τα 18, 19, 20. Έτσι. Πρέπει να μπει οργανωμένα δηλαδή. Θέλει κανείς αυτό να το κάνει τρόπο σκέψης, νοοτροπία. Διότι πρακτικά, να σας πω, στο Junior Achievement που είμαι πρόεδρος, ήμουν πρόεδρος μάλλον, αγγίζουμε περίπου 30.000 μαθητές στην Ελλάδα, δηλαδή περίπου το 10% των μαθητών στην Ελλάδα. Τα επίπεδα οικονομικού αναλφαβητισμού είναι συγκλονιστικά, όπως όμως είναι και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν υπάρχουν τέτοια μαθήματα στα σχολεία. Τώρα, γιατί αυτό το θεωρούμε εμείς στο Junior Achievement απλά εξωφρενικό? Θα σας δώσω ένα big picture, ας πούμε, ιδέα. Αυτή τη στιγμή η ασθένεια με τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, άνοδο τα τελευταία 10 χρόνια, έχει ανέβει 15% τα τελευταία 10 χρόνια, είναι οι ψυχικές ασθένειες. Εντάξει, έχουν ανέβει 15% σε 10 χρόνια. Υποφέρουν, δηλαδή, για να καταλάβετε, περίπου 20 με 25% κάθε ευρωπαϊκής χώρας από σοβαρές ψυχικές ασθένειες. Ποιες είναι οι δύο πιο σοβαρές ψυχικές ασθένειες? Είναι οι αγχώδεις διαταραχές και η κατάθλιψη. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που συνεισφέρουν σε αγχώδεις διαταραχές και στην κατάθλιψη? Το χρέος. Household debt. Είναι ο βασικός contributor σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, εμείς συζητάμε συχνά για τα θέματα οικονομικής διαχείρισης σαν κάτι που θα ήταν ωραίο κανείς να το έχει, κάτι το οποίο μπορεί να είναι πρακτικά χρήσιμο. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο καθορίζει την ευτυχία ή τη δυστυχία των ανθρώπων.
Και ας εξηγήσουμε το γιατί. Είναι πάρα πολύ απλό και το βλέπουμε στους μαθητές μας στο Junior Achievement. Αν δεν έχεις μάθει να αποτιμάς το εισόδημά σου σωστά, περισσότεροι άνθρωποι δεν αποτιμούν το εισόδημά τους σωστά. Δεν κάθονται κάτω να μετρήσουν πόσα ακριβώς βγάζω. Έτσι, έχουν μια περίπου εικόνα. Μετά δεν μπορείς να προχωρήσεις σε έναν προϋπολογισμό. Σε έναν προϋπολογισμό προσωπικό, όταν είσαι φοιτητής και αργότερα της οικογένειάς σου. Αν δεν μπορείς να προχωρήσεις σε προσωπικό υπολογισμό, προϋπολογισμό, δεν ξέρεις ακριβώς τι βγάζεις και η αγορά σου δίνει δυνατότητα να χρεωθείς, να αποκτήσεις πίστοση. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε παγκόσμια στις δυτικές χώρες. Το 77% των ανθρώπων είναι με κάποιο τρόπο χρεωμένοι. Το 77% των ανθρώπων έχουν κάποιο χρέος. Από μεγάλο ως μικρό. Στην Αμερική το μέσο χρέος ενός πολίτη είναι 56.000 δολάρια ανά πάσα στιγμή. Και σε μια χώρα, ας πούμε, που τη θεωρούμε πολύ προηγμένη και πολύ μπροστά και πολύ καλή, την Ελβετία, είναι 150.000 δολάρια. Εντάξει. Πιστεύετε ότι θα είχε μειωθεί, δεν θα ήμασταν τόσο υπερχρεωμένοι, εάν είχαμε τη γνώση? Αναμφισβήτητα. Αν κάποιος δηλαδή μπορεί να μετράει σωστά το εισόδημά του, να κάνει σωστά το προϋπολογισμό του, να κάνει κάτι που έχουμε ξεχάσει, που είναι να αποταμιεύει και μετά να επενδύει, αυτά είναι τα απλά βήματα του οικονομικού αλφαβητισμού. Μετράω, προϋπολογίζω, βάζω λεφτά στην πάντα, αποταμιεύω και μετά επενδύω. Αυτά δημιουργούν τον πλούτο. Έτσι. Νομίζω ότι ναι, αυτό θα μπορούσε να γίνει και νομίζω ότι στην Ελλάδα η δουλειά του Junior Achievement είναι ακριβώς αυτή. Δηλαδή αυτό που λείπει στα σχολεία είναι να πάμε εμείς και να τους βάλουμε να φτιάξουν επιχειρήσεις εικονικές που θα τους μάθουν αυτές τις έννοιες βιωματικά και όχι από ένα βιβλίο. Έτσι. Δηλαδή θα το ζήσουν. Θα δουλέψουν σαν ομάδα και θα το ζήσουν. Και θα το ζήσουν. Ωραία, το κρατάω αυτό επειδή είπατε για την εκπαίδευση και θα περάσω στην κυρία Λυκίδου, η οποία όλο αυτό το. Τα χρόνια που δραστηριοποιείται και με όχημα την ERGO.Academy, έχει έρθει σε επαφή και με γονείς και με μαθητές και με εκπαιδευτικούς. Ποια είναι αυτή η αγωνία που βλέπετε ότι έχουν σε ό,τι αφορά το ζήτημα του οικονομικού αλφαβητισμού? Βεβαίως. Ως ΜΚΟ, η ERGO.Academy, έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει πάρα πολλά προγράμματα χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού και σε άλλες θεματικές. Και η επαφή μας αυτή, στη φάση του σχεδιασμού, μας έφερε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, όπως καθηγητές, γονείς, μαθητές, κάτι που μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε μια πολύ μεγάλη έλλειψη και ανάγκη που υπάρχει στην ελληνική οικογένεια για χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Θα ξεκινήσω μοιραζόμενοι μαζί σας κάποια συμπεράσματα από δύο ερωτηματολόγια τα οποία τρέξαμε. Το πρώτο ερωτηματολόγιο το τρέξαμε στην αρχή της συνεργασίας μας με τη Mastercard, προκειμένου να συλλέξουμε τις απόψεις των καθηγητών σχετικά με το πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις σε επίπεδο χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού. Και ένα επίσης ερωτηματολόγιο μετά την ολοκλήρωση του πιλωτικού προγράμματος που είχαμε διοργανώσει, με σκοπό να δούμε την ικανοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά με το υλικό το οποίο πήραν στα χέρια τους. Τα αποτελέσματα ήταν διαφωτιστικά. Οι καθηγητές αξιολόγησαν το χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό ως πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη και την επιτυχημένη μετάβαση των εφήβων στην ενήλικη ζωή. Και έκριναν πως μέσα από το υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών καλύπτεται λιγότερο από το 50% αυτής της ανάγκης. Έτσι λοιπόν, αναγνωρίσαμε ότι υπάρχει μία ανάγκη και υπάρχει και ένα έλλειμμα. Κομμάτι του προβλήματος όμως είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη στο εκπαιδευτικό σύστημα και κάποιες ενέργειες που γίνονται από τους καθηγητές είναι μεμονωμένες, είναι δικές τους πρωτοβουλίες και πολλές φορές γίνονται και με ελλειπή εργαλεία. Και ένα άλλο ζήτημα είναι πως πολλές φορές και οι ίδιοι οι γονείς δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους. Και η αλήθεια είναι πως όταν κάτι αφήνεται στην τύχη του, έρχεται συνήθως ένας παράδοξος τρόπος να το καλύψει. Και εσείς έχετε, με την υποστήριξη της Mastercard, έχετε υλοποιήσει 3 εγχειρίδια, από ό,τι μου λέγατε, για την οικογένεια.
για τους μαθητές λυκείου, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Μπορείτε έτσι να μας πείτε δύο λόγια σε σχέση με αυτά τα εγχειρίδια. Το ένα, νομίζω ότι αναμένεται να πάρει έγκριση και από το Υπουργείο Παιδείας και να ενταχθεί στο σχολικό προγραμματισμό. Βεβαίως, με την υποστήριξη της Mastercard αναπτύξαμε ουσιαστικά δύο εγχειρίδια τα οποία πρόκειται να καταθέσουμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Το ένα αφορά στους καθηγητές και το δεύτερο αφορά στους γονείς. Ακριβώς επειδή εμείς υποστηρίζουμε την ολιστική προσέγγιση των μαθητών. Έτσι λοιπόν, με το εγχειρίδιο που έχουμε προετοιμάσει για τους καθηγητές, το οποίο βασίζεται σε σύγχρονες παιδαγωγικές, ψυχοπαιδαγωγικές μάλλον προσεγγίσεις και μεθόδους, οι οποίες υποστηρίζουν πως όταν η μάθηση συνδυαστεί με το βίωμα, τότε γίνεται πραγματική γνώση. Έτσι λοιπόν, το εγχειρίδιο των καθηγητών φιλοδοξούμε να αποτελέσει στα χέρια των καθηγητών ένα χρήσιμο εργαλείο, προκειμένου να τους εμπνεύσει στην προσπάθειά τους να προετοιμάσουν τους έφηβους μαθητές για το επόμενο μεγάλο βήμα της ζωής τους, που είναι η ενηλικίωση και η μετάβαση σε μια νέα κατάσταση. Και το εγχειρίδιο των γονέων, το οποίο σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει, να παρέχει στους γονείς τις κατάλληλες εκείνες γνώσεις και δεξιότητες, να προτείνει δράσεις που μπορούν να κάνουν μαζί με τα παιδιά τους, να φέρουμε δηλαδή τους γονείς μαζί με τα παιδιά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε συνολικά την ευημερία της οικογένειας. Έτσι λοιπόν, στηρίζουμε ολιστικά, τόσο οριζόντια, δηλαδή υποστηρίζοντας τα παιδιά, τους καθηγητές και τους γονείς, όσο και κάθετα, καλύπτοντας τα ψυχολογικά, κοινωνικά και χρηματοοικονομικά τους, τις χρηματοοικονομικές τους ανάγκες. Ωραία. Θα ήθελα τώρα να περάσω στον κύριο Πολύδωρο, να τον ρωτήσω γιατί η Mastercard, και βλέπουμε και μέσα από την πρωτοβουλία για το εγχειρίδιο το συγκεκριμένο, έχει εστιάσει στον οικονομικό αλφαβητισμό. Μεγάλο μέρος αυτού του φόρουμ αφιερώθηκε στη βιωσιμότητα. Η αλήθεια να λέγεται, είναι εστιασμένο στη βιωσιμότητα και οι περισσότεροι... Αν μπορούσα να μετρήσω κάθε φορά αυτό που λένε, ναι, κάθε φορά που λέει κάποιος ESG, βιωσιμότητα, ESG, να είχα ένα πένι, θα ήμουν πλούσιος. Ακριβώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στη Mastercard να προσπαθούμε να δούμε τη βιωσιμότητα ολιστικά. Άρα καταστρώνουμε δράσεις οι οποίες αφορούν την γυναική ενδυνάμωση, αφορούν το περιβάλλον, αφορούν την επιστημιστική ανασφάλεια, αφορούν το βιώσιμο τουρισμό. Και τώρα προσθέτουμε ένα πέμπτο πυλώνα σε αυτό, ο οποίος είναι ο οικονομικός αλφαβητισμός. Δεν μπορείς να αφήνεις έξω από μια στρατηγική βιωσιμότητας τον οικονομικό αλφαβητισμό. Επίσης, είναι κάτι που σαν θέμα νιώθουμε ότι μέσω των συνεργειών που έχουμε με το οικοσύστημα που βρισκόμαστε, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αρκετά πιο συνολικά και ολιστικά. Άρα, είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ομπρέλας της Mastercard, το συγκεκριμένο. Το όραμά μας εμάς ποιο είναι? Ήταν και παραμένει ένα, να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε τη μετάβαση σε μια ψηφιακή και βιώσιμη οικονομία με βασικό άξονα τη συμπερίληψη. Και σε αυτά τα πλαίσια ο οικονομικός μετασχηματισμός είναι ένας κύριος πυλώνας. Να σας διακόψω. Είπατε την λέξη συμπερίληψη. Πού βλέπετε να δυσκολεύω, ποιες ομάδες μάλλον, κοινωνικές ομάδες ή σε σχέση με το φύλο ή σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο, πού βλέπετε να δυσκολεύονται περισσότερο στο να αποκτήσουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη γνώση? Κοιτάξτε να δείτε, η συμπερίληψη έχει διαφορετικές εκφάνσεις. Αν μιλάμε για συμπερίληψη ανθρώπων στο τραπεζικό σύστημα, εκεί πέρα μιλάμε για ανθρώπους κυρίως, για παράδειγμα, χθες σε ένα άλλο πάνελ ερωτήθηκα για το cashless society. Mm-hmm. Γιατί, για ποιο λόγο δεν οδεύουμε προς μια λογική να γίνουμε cashless. Αν γίνουμε κάποια στιγμή cashless, στο άμεσο μέλλον, αυτό θα σημαίνει ότι θα αφήσουμε έξω από αυτό το σύστημα ανθρώπους ηλικιωμένους, οι οποίοι, για παράδειγμα, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία για να κάνουν συναλλαγές. Yeah. Ανθρώπους ορεινών περιοχών, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα. Πρόσφυγες ή μετανάστες, οι οποίοι τώρα εντάσσονται σε αυτό το σύστημα. Αλλά αυτή είναι λίγο απόλυτη συμπερίληψη, θα την έλεγα. Υπάρχουν και διαφορετικές μορφές συμπερίληψης. Θέλουμε να διασφαλίσουμε, λοιπόν, για να υπάρχει μια οικονομική ευημερία, ότι όλοι οι άνθρωποι θα είναι αυτό που λέμε οικονομικά εγγράμματοι. Yeah. Αυτό είναι βασικό. Θα το κρατήσω αυτό το οικονομικά εγγράμματοι και θα περάσω στον κύριο Βερέμη.
Και θα ήθελα έτσι να το ρωτήσω. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα πιστεύετε ότι θα πρέπει από μικρή ηλικία να εκπαιδευτούμε και να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτή τη γνώση. Θα σας πω εγώ ότι από την πλευρά του δημοσιογράφου, επειδή εμείς μπορούμε και μετράμε και τα κλικ και τα άρθρα, τα περισσότερα άρθρα που έχουν κλικ είναι αυτά που λένε «Πώς παράτησε το σχολείο και έγινε δισεκατομμυριούχος», 15χρονος ή 19χρονη πρώην σερβιτόρα έγινε δισεκατομμυριούχος». Υπάρχει αυτή η εικόνα, έτσι, και μία νοοτροπία ότι δεν χρειάζεται και τόσο πολύ να έχεις αυτή τη γνώση ή για να γίνεις επιτυχημένος επιχειρηματικά και να αποκτήσεις χρήματα. Ναι, εντάξει, αυτά είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που, επειδή υπάρχουν κάποιοι Zuckerbergs και υπάρχουν και κάποιοι τύποι σαν τον Bill Gates, που ας πούμε παράτησαν το πανεπιστήμιο ή ξεκίνησαν πολύ γρήγορα τις εταιρείες τους, υπάρχει μια μυθολογία γύρω από αυτό. Αλλά επειδή υπάρχει μια μελέτη του Αμερικάνικου Venture Capital Association, καλό θα είναι να γνωρίζουν όλοι ότι η μέση ηλικία των founders πετυχημένων εταιρεών τεχνολογίας στην Αμερική είναι 41, έτσι. Και η μέση ηλικία αυτών που έχουν καταφέρει οι εταιρείες τους να έχουν αποτιμήσεις μεγαλύτερες των 100 εκατομμυρίων είναι 47. Mm. Άρα κρατήστε αυτά τα νούμερα, 41 και 47. Για όποιους νομίζουν ότι η οριμότητα, η εμπειρία δεν παίζει ρόλο στον χώρο των επιχειρήσεων πλέον, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Φυσικά θα υπάρχουν outliers, φυσικά θα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας είναι ότι η εμπειρία είναι απαραίτητο στοιχείο και αυτό αποδεικνύεται από το data ξεκάθαρα. Και νομίζω γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία αυτή η εκπαίδευση στον οικονομικό αλφαβητισμό να συνεχίζεται εκτός από το σχολείο και στα επόμενα βήματα. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο κανονικά οι εταιρείες οφείλουν να προσφέρουν στους υπαλλήλους τους. Αυτό θα σας ρωτούσα. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, δηλαδή μέσω εταιρικών πρωτοβουλειών? Οι περισσότερες εταιρείες δίνουν στους υπαλλήλους τους διευκολύνσεις στα θέματα υγείας, προφανώς ασφάλιση. Τους παρέχουν ένα μισθό, τους παρέχουν κίνητρα, bonuses κτλ. Αλλά είμαστε μια κοινωνία φτιαγμένη πάρα πολύ γύρω από την έννοια του να μεγαλώνουμε τον πλούτο με την έννοια του εισοδήματος. Αλλά δεν είμαστε μια κοινωνία που έχει μάθει κανένα να διαχειρίζεται αυτό το εισόδημα. Και νομίζω ότι εκεί είναι που μπαίνει το θέμα του χρέους. Δηλαδή, δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο το εισόδημα. Αν ξοδεύεις παραπάνω από αυτά που βγάζεις. Περνάει και το αεροπλάνο, έχουμε. Για να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Ναι. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο κάθε εταιρεία, και βλέπω και τον κύριο Κοντόπουλο εδώ, δηλαδή και το χρηματιστήριο σαν εργαλείο στις χώρες που δουλεύει σωστά, νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να εκπαιδευτεί σωστά ο καθένας ως προς το πώς επενδύω, παρακολουθώ τις επενδύσεις μου και μορφώνομαι γύρω από τη λειτουργία της οικονομίας. Αυτό στην Ελλάδα και θα έλεγα και στο μεγαλύτερο μέρος του δυτικού κόσμου δεν είναι ούτε μέρος των σχολείων, ούτε μέρος της εταιρικής εκπαίδευσης. Αυτό θα έλεγα. Εσείς, κύριε Πολύδωρε, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η επόμενη μέρα? Πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι σε αυτό? Νομίζω ότι τα προβλήματα δεν λύνονται ατομικά ή μέσα από μια εταιρεία, λύνονται συλλογικά. Mm. Και το πρώτο βήμα να λυθεί ένα πρόβλημα είναι να αναγνωριστεί ως πρόβλημα. Και νομίζω ότι αυτό το πάνελ και σήμερα, έτσι όπως το διοργανώσαμε, ελπίζω να είναι ένα εφαλτήριο για ένα επόμενο βήμα. Αλλά θεωρώ ότι για να λυθεί αυτό το πρόβλημα ολιστικά, θα πρέπει να το δούμε σαν οικοσύστημα. Να μπουν μέσα οι τράπεζες, να μπουν μέσα οργανισμοί σαν το χρηματιστήριο, να έχουμε την υποστήριξη των οργανισμών που ήδη ασχολούνται με το συγκεκριμένο πρόβλημα και να καταλήξουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε να το εντάξουμε στην εθνική μας στρατηγική. Ωραία. Και με αυτό το μήνυμα, λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ακολουθεί το πάνελ για την επίδραση που έχει στην οικονομία η ρυθμισμένη πλέον εδώ και περίπου 2 χρόνια αγορά των τυχερών παιχνιδιών. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες.